ο Βασίλης ο Λιόντος είναι θηλυκό μυαλό, είναι γνωστό. Ας τον ακολουθήσουμε σε ένα νέο εγχείρημά του, το οποίο είναι στον πλαϊνό δρόμο της Πηξίδας. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το Book Cafe. Λοιπόν, Book Cafe λοιπόν, με μια πόρτα την οποία, όπως μου είπε ο Βασίλης, τη δείξα σκουπίδια και την αξιοποίησε. Όλα όσοι θα δείτε είναι όλα σχεδόν φτιαγμένα από τα χέρια του. Λοιπόν, ας την ακολουθήσουμε, Πηξίδα και Book Cafe. Ευχαριστώ. Τα πλακάκια επίσης διαχειρός Βασίλη Λιόντου. Προσέξτε πως είναι η υποδοχή. Από τη μία με τα πλακάκια, από την άλλη με τα βιβλία τα οποία κρέμονται εδώ. Αυτή είναι η διακόσμηση, η οποία ακολουθεί το Book Cafe μαζί με την κυρία που έφυγε αυτήν την κάμερα μπροστά τρέχοντας. Λοιπόν, γύρετε να ανεβούμε μαζί. Υποδοχή δεύτερη. Οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι βαστάνε βιβλία και καφέ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, διαχειρός Βασιλείου Λιόντου. Τα περισσότερα από ό,τι βλέπετε. Άλλη μια εικόνα των βιβλίων που κρέμονται. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε στον πάνω χώρο του βιβλιοπωλείου. Μας ακολουθούν οι κύριοι με τα βιβλία και αυτός εδώ με τα δώρα. Οι κυρίες της υποδοχής. Για προσέξτε το νέο περιβάλλον, τι κανείς βλέπει πάντα στην πηξίδα. Εδώ βέβαια τα βιβλία έτσι. Ο χώρος είναι γνωστός, αν και νομίζω ότι οι βιβλιοθήκες είναι καινούργιες και τα χρώματα πιο φωτεινά. Έχω την εντύπωση. Και μπαίνουμε μέσα. Ακολουθούμε τον χώρο. Βασίλη, τι δεν έχεις κάνει με τα χέρια σου, πες μου. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω. Όλα δικά σου είναι. Είμαι δε σίγουρος. Λοιπόν, εδώ είναι ο παλιός χώρος, έτσι. Παλιός χώρος, ανανεωμένος όσον αφορά τον εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες, τον σχεδιασμό. Και εδώ είναι... Εδώ είναι το σαλόνι του καφέ. Το Book Cafe. Ναι. Το οποίο τι σύλληψη ακριβώς είναι. Για παίρνω. Η σύλληψη είναι απλή. Ναι. Ήσυχο περιβάλλον, καλό βιβλίο, καλή μουσική, καλό καφέ. Αυτά είναι οι στόχοι και ελπίζω να τα επιτευχθούν. Δεν έχω την εντύπωση ότι επιδιώκεται για τη καφετέρια. Καμία σχέση. Μην παρεξηγηθούν. Καμία σχέση. Ναι. Ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να αποπεδιάσει, να φιλοσοφήσει. Από ό,τι βλέπω, έχεις και. Ναι, χώρο για καπνιστές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν καπνίζουμε μέσα. Αυστηρά όχι. Ναι. Αυστηρά όχι. Και εδώ τι ιδιαίτερο λοιπόν έχει. Καλό καφέ. Ησυχία είπες. Ησυχία, καλό καφέ, καλό βιβλίο. Και φιλοδοξούμε στο μέλλον να οργανώνουμε μια σειρά από συζητήσεις. Όχι κατά ανάγκη να πολυκληθήσει με θέματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την επιστήμη, είτε με τη φιλοσοφία, είτε με το βιβλίο, είτε με οτιδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει και μπορεί να συζητηθεί. Έχω την εντύπωση ότι κάποιος μπορεί να πάρει και να το μετροφιλήσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δικασία. Θα υπάρχει ειδικό. Α, θα έχει ειδικό τέτοιο. Ειδική βιβλιοθήκη για χρήση των πελατών. Αχα. Με επιλεγμένους τίτλους, αυτά που εμείς θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο κανείς να διαβάζει, είτε σε επίπεδο λογοτεχνίας, ποιήσης, τέχνης, πολιτικής. Άρα μπορεί να πάρει μια γεύση του βιβλίου και έπειτα καφέ.
Βεβαίως. Είναι, νομίζουμε, ένα συμπλήρωμα αυτό ο καφές με ένα καλό βιβλίο. Και βέβαια προσπαθήσαμε να δώσουμε στον χώρο ένα οικείο χαρακτήρα, να μην είναι το κλασικό καφέ όπου είναι αποκομμένο το καφέ, είναι χαμηλός ο πάγκος, να βλέπει ο πελάτης ότι ο καφές φτιάχνεται τώρα εκεί, κόβεται μπροστά του, είναι φρέσκος, να μυρίζει αυτό το άρωμα του καφέ. Και... το λες, μπουκ καφέ. Μπουκ καφέ. Μπουκ καφέ. Φτιάχτηκε με κόκκο, φτιάχτηκε με μεράκι, ο διακοσμητής μας έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, ο Κώστας ο Κοντός, φίλος καλός και πολυπράγμων. Και ο Βασίλης θα φτιάξει. Και εμείς με τη σειρά μας βάλαμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Εντάξει, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ελλείψεις ή να διαφωνεί με το σχεδιασμό, αλλά εμείς είμαστε όπως οι μαϊμούδες, τα μαϊμουδάκια τα θεωρούν τα μορφότερα του κόσμου. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξενάγηση. Εγώ ευχαριστώ. Θα είμαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.